Εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ήδη γιατί έχει ξεκινήσει το μάθημα στα περισσότερα σχολεία, τα οποία λειτουργήσαν κανονικά στην Αττική. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις, καθώς με απόφαση των Δήμων τα σχολεία είναι κλειστά. Τους Δήμους Κηφισιάς, Κηφίρων, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων και στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, στο Δήμο Ραφίνας του Κερμίου. Ενώ κλειστά είναι και τα σχολεία στο Δήμο Ροπού. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον πάγο σε κάποιες περιοχές. Ναι. Είμαστε βέβαια σε γρήγορση για το πώς θα εξελιχθεί το κερδικό φαινόμενο στο πρωινό και την Πέμπτη. Και νομίζω ότι με καλή συνεργασία με τους Δήμους και κρατώντας το ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο, κυρίως στη Βορειοανατολική Αττική, όπου έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα, αλλά και στη Βορειοδυτική. Άρα η κατάσταση είναι υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν. Αυτή την εικόνα μας δίνεις, Γιώργο, έτσι. Είναι υπό έλεγχο, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί για μας το σχέδιο. Ναι, το σχέδιό μας πιάνει μέχρι και την Παρασκευή, γιατί είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι και από ψηλή νύχτα που θα είναι δύσκολη από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, οπότε θα δούμε. Μάλιστα. Εκτός πάντως από τους δρόμους τους συνηθισμένους στην Πάρνηθα κλπ, άλλοι δρόμοι που να είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή, κύριε Καραμέρο, στο Λεκανοπέδιο δεν υπάρχουν, έτσι? Όχι. Άνοιξε ακόμα και ο δρόμος μετά το 414 στο Τετωρικό Νοσοκομείο προς τον Άγιο Πέτρο, στην Πεντέλη. Ωραία. Αλλά χρειάζεται οδήγηση με προσοχή. Ναι, βέβαια. Ωραία. Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δεν έχουμε προβλήματα στην Αττική μας, εντάξει. Ναι. Εντάξει, παιδί μου,